Γιώργο Κατρούγκαλο, ο πρώην Υπουργό Εξωτερικών, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Κύριε Κατρούγκαλο, καλημέρα. Καλημέρα, εγώ σα ακούω καλά, δεν ξέρω. Α, τώρα σα ακούω εγώ, ναι. Κάποια στιγμή πέσαμε σε ένα κενό. Το καλύψαμε. Να ξεκινήσω από αυτό που λένε μεγάλη εικόνα. Δηλαδή, έχουμε μια αίσθηση ότι οι ισορροπίες του κόσμου αλλάζουν, οι γεωστρατηγικές ισορροπίες αλλάζουν και στην περιοχή μας αλλάζουν. Μα για καλό ή για κακό, ενώ από την άποψη τη δική μας, των εθνικών μας συμφερόντων. Να σας πω, δεν είναι τόσο απλή η απάντηση για καλό ή για κακό. Προφανώς. Ότι η Τουρκία επιβεβαιώνει το ρόλο της ως περιφερειακή δύναμη που όλοι την υπολογίζουν είναι δεδομένο. Mm-hmm. Αυτό δεν είναι αναγκαστικά σε βάρος των συμφερόντων μας. Αν μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τα δικά μας αντίβαρα, κυρίως τη δική μας συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που προφανώς στην περιοχή θα εξακολουθήσει να έχει μεγαλύτερη ισχύ από όσια ισχύ και να αποκτήσει στο μέλλον η Τουρκία. Mm-hmm. Για να το πω πιο ξεκάθαρα. Αυτή τη στιγμή πράγματι, όπως και εσείς το είπατε, υπάρχει μια διαδικασία επανατοποθέτησης της Τουρκίας στην διεθνή καριέρα. Η Τουρκία θα παραμείνει στη Δύση, δεν θέλει ούτε ο πρόεδρος Ερντογάν να την απομακρύνει οριστικά από εκεί, ούτε πολύ περισσότερο είναι αυτό στα στρατηγικά συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών. Θέλει όμως να έχει μια αυτονομία κινήσεων απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες, θεωρώντας ότι έχει αποκτήσει λόγω του μεγέθους οικονομίας της στρατιωτικής της ισχύος ένα παρόμοιο δικαίωμα. Τα όρια λοιπόν αυτής της αυτονομίας είναι που συζητιούνται αυτή τη στιγμή με την υπερδύναμη. Σε τι μας αφορά μας αυτό? Ακριβώς επειδή θέλει να βελτιώσει την εικόνα της η Τουρκία, να δώσει εξετάσεις καλού παιδιού που σέβεται το διάλογο, σέβεται το διεθνές δίκαιο, εμείς δεν θα έπρεπε να την αφήσουμε να καλλιεργήσει αυτή την εικόνα χωρίς να μας προσφέρει κάτι. Και όχι να υποχωρήσει στις θέσεις της. Αυτό θα ήταν υπερβολικό να το ζητήσουμε. Χωρίς να δεσμευτεί, όπως έχουμε συζητήσει ξανά μαζί, ότι θα επιδιώξουμε την επίλυση της διαφοράς που έχουμε για τις θαλάσσιες οικονομικές ζώνες μέσω του δικαστηρίου της Χάγης. Να το πω ακόμα πιο απλά. Καλό είναι που έχουμε αποκλιμάκωση. Mm-hmm. Καλό είναι που θα έχουμε ένα ήσυχο καλοκαίρι. Αυτό το επιδίωκε και η Τουρκία όμως, για τους δικούς τους λόγους και οικονομικούς, να έχει και αυτή μια καλή τουριστική σεζόν, να μην έχει πρόβλημα η οικονομία της, αλλά και λόγω αυτού που σας είπα, τις εξετάσεις σε Ευρώπη. Να βάλουμε εμείς τόσο χαμηλά λοιπόν τον πύχη, ο βασικός στόχος της συνάντησης να ήταν να έχουμε ένα ήσυχο καλοκαίρι, νομίζω ότι ήταν λάθος, δεν πρόθεσε όσο θα έπρεπε. Δεν ξέρω αν ήταν η στιγμή βέβαια για κάτι παραπάνω, αλλά καταλαβαίνω, λέτε ότι είναι καλό που θα έχουμε ένα ήσυχο καλοκαίρι, είναι καλό που επιβεβαιώνεται ένα κλίμα ύφεσης, προφανώς, κανένας δεν λέει το αντίθετο, αλλά λέτε ότι η στιγμή ήταν κατάλληλη ώστε να πιεστεί η Τουρκία, δεν ξέρω, να πιεστεί η Τουρκία στο νατοϊκό περιβάλλον, στο ευρωπαϊκό περιβάλλον. Στο νατοϊκό περιβάλλον δεν έχουμε περιθώριο καμίας πίεσης. Πάντα η Τουρκία δυστυχώς. Στο περιβάλλον του ΝΑΤΟ αξιολογείται σαν σημαντικότερη από την Ελλάδα. Γι' αυτό δεν είδαμε να γίνεται και τίποτα σε όλες τις περιόδους έντασης με αυτή τη χώρα, κατ' εξοχήν δραματικά την περίοδο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Το επιχείρημά μου είναι ακριβώς για την Ευρώπη. Αυτή είναι το πολιτικό μας σπίτι. Εκεί πρέπει να αξιοποιήσουμε τη συμμετοχή μας. Και δεν είναι θεωρητικό αυτό που σας λέω. Σε λιγότερο από 10-15 μέρες, πόσο είναι, θα έχουμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ένα τεράστιο θετικό πακέτο για η Τουρκία. Mm-hmm. Και χρήματα καινούργια για την μεταναστευτική πολιτική και κυρίως το άνοιγμα της τελωνιακής ένωσης. Εάν λοιπόν τώρα, και απαντώ στο ερώτημά σας αν τώρα ήταν η καταλληλότερη στιγμή, εάν τώρα δεν θέσουμε το ζήτημα της δέσμευσης της Τουρκίας, πότε θα το κάνουμε? Στο μυαλό μου είναι ξεκάθαρο ότι μόλις βρεθεί ένα modus vivendi με τους Αμερικάνους, κυρίως όταν βρεθεί μια λύση που δεν θα ταπεινώνει ιδιαίτερα τον πρόεδρο Ερντογάν, αλλά θα απομακρύνει και τους 400 από την Τουρκία, αυτό το modus vivendi θα έχει αποκατασταθεί. Mm-hmm. Από εκείνο το σημείο και μετά, η Τουρκία θα θεωρήσει ότι θα έχει τα χέρια της ελεύθερα και γιατί να μην επιστρέψει στη γνωστή επιθετικότητά της, αφού δεν έχει αλλάξει την αναθεωρητική στρατηγική της. Σε βάθος χρόνου. Ναι. Είναι προφανές όμως ότι αυτό το modus vivendi με τις ΗΠΑ δεν βρέθηκε χτες. Διότι ούτε η μία πλευρά ούτε η άλλη πλευρά μας έδωσαν να καταλάβουμε ότι βρέθηκε η λύση. Απλώς και ο κύριος Ερντογάν, όπως το είπατε, έκανε σαφές ότι παρότι τους πουλκαρισμούς της προηγουμένης περίοδου δεν έχει περιθώριο και δεν θέλει να τα σπάσει με τη Δύση. Και η Δύση ή τουλάχιστον οι ΗΠΑ δεν θέλουν να τον χάσουν, να χάσουν την Τουρκία. Νομίζω όμως ότι τα μηνύματα από τη Σύνοδο είναι υπέρ του ότι θα βρεθεί λύση. Να σας πω δύο επιχειρήματα γι' αυτό.
από τη συνάντηση με τον πρόεδρο Μακρόν, που ήταν ακόμα πιο έντονες οι σχέσεις τους, που ουσιαστικά σε επίπεδο ανταλλαγής ύβριων είχαν να φτάσει. Και ανταλλαγής, κυρίως εκ μέρους του πρόεδρου Ερντογάν. Δεν εξύβρισε ποτέ ο πρόεδρος Μακρόν τον πρόεδρο Ερντογάν, το αντίστροφο συνέβη. Mm-hmm. Η δήλωση του πρόεδρου Μακρόν είναι χαρακτηριστική. Είπε ότι συζητήσαμε, βρήκαμε σημεία επαφής, δεν άκουσα όμως μια συγγνώμη. Mm. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ακόμα και σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή, ο πρόεδρος Ερντογάν την σφαίρα αυτονομίας και την ατμόσφαιρα αυτή την νεοοθωμανική, την νεοσουλτανική, τη διατηρεί. Nice. Και επίσης και το κλίμα, αν είδατε λίγο και τις τηλεοπτικές σκηνές με τον συνάντηση με τον πρόεδρο Biden. Ο πρόεδρος Biden είναι αυτός που ενέπιασε αυτό το πράγμα, αυτή τη φιλική κίνηση που κάνουμε όταν θέλουμε να δείξουμε ιδιότητα. Ο άλλος και λόγω χαρακτήρα βέβαια ήταν πιο ψυχρός. Με λίγα λόγια, χωρίς να θέλω και εγώ να κάνω τις αναλύσεις των τηλεπαραθύρων των φυσιογνωμιστών και τι λέει η γλώσσα του σώματος, νομίζω ότι είναι προφανές από το ευγενή κλίμα των συναντήσεων ότι υπάρχει κοινή επιδίωξη να τα βρουν, και όταν υπάρχει κοινή επιδίωξη να τα βρουν, τα βρίσκουν. Στο τέλος θα τα βρουν. Μάλιστα. Mm. Αυτό είναι λογικό. Και τότε θα πρέπει η Ελλάδα, λέτε, να έχει προετοιμαστεί και να έχει εξασφαλίσει τα νότα και από ευρωπαϊκή πλευρά. Τώρα, από πριν, όχι όταν θα γίνει. Όταν θα γίνει, τι όπλα θα έχουμε, τι συσχετισμό θα έχουμε. Και ξαναλέω, αυτό που ζητάμε, που προτείνουμε εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ, πάλι δεν είναι κάτι ταπεινωτικό για την άλλη πλευρά, γιατί δεν έχει κανένα λόγο, δεν κερδίσαμε κανένα πόλεμο για να δεχτεί ταπεινωτικά για αυτήν πράγματα. Το να πάμε στο Διεθνές Δικαστήριο είναι κάτι που το έχει ξαναδεχθεί στο Ελσίνκι. Τώρα το προσδιορίζουμε, λέμε, για τις θαλάσσιες οικονομικές ζώνες. Και γίνεται σε μια περίοδο που θέλει να αναβαθμίσει η Εντελωνιακή Ένωση και η ίδια, και κυρίως το θέλουν και οι χώρες που είναι φιλικές προς αυτήν, γιατί αυτές κυρίως κάνουν business μαζί της και θα ωφεληθούν από μια νέα καλύτερη συμφωνία για την Εντελωνιακή Ένωση. Μάλιστα. Κύριε Κατρούγκαλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.